το καθυστερήσω να γεμίσω το. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο πρώτο επεισόδιο, στην πρώτη μας συνάντηση του 2021. Καλώς ορίσατε. Ναι. Η καρέκλα μου το υπηρετικό προσωπικό να μου τη φέρει και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Σήμερα έχω έναν ιδιαίτερο θέμα. Δεν μπορούσε να ήταν άλλον τέτοια μέρα, 5 του Γενάρη, νομίζω, ναι. Δεν μπορούσε να ήταν άλλον από τη γυναίκα. Μία λέξη, μία αιωνιότητα. Λοιπόν, η γυναίκα πάντοτε ήταν το μήλο της έρηδος. Για εκείνη έγιναν ακόμα και πολέμους. Καλώς ορίσατε, αγαπητοί μου ανθρώποι, στο πρώτο επεισόδιο του 2021, στην πρώτη μας συνάντηση. Εύχομαι να περάσατε καλά. Αν ακούσατε τις συμβουλές μου, σίγουρα θα περάσατε καλά. Θέλω να μου στείλετε, να πιάσετε τηλέφωνο και να μου πείτε πώς τα περάσετε, τέλος πάντων. Μαζί μας, ένα λεπτό, τα γαντάκια, τι κάνουν εδώ, έτσι, κάνω το κερατός. Ιεροσιλία ρε φίλε, με σύμβολο του φίλου, το σύμβολο της Αφροδίτης, δηλαδή ο κύκλος με το σταυρό. Σήμερα θα αναφέρουμε σημαντικές γυναίκες που άλλαξαν την ιστορία του κόσμου, που έδωσαν την πνοή της Επανάστασης, που ήταν αξιόλογες, σημαντικές, διάσημες αλλά και άσημες. Αν ήσασταν τυχεροί, σας εμεγαλώσαν, και αν είσαστε ακόμα πιο τυχεροί, σας μεγαλώνουν επίσης. Εδώ μέσα βρίσκεται η διασημότερη γυναίκα στον κόσμο, που δεν είναι άλλη από την Μόνα Λίζα. Από την Μόνα Λίζα, ναι. Τέλος. Ένα λεπτάκι παρακαλώ. Πρόντο! Γεια σου Μιμή, είμαι η Σταυρούλα Θεοφάνους, σε πήρα και άλλη μια φορά, σε παίρνω και τώρα από την τουαλέτα. Είμαι εγώ που να σε θυμίσω για να κάνουμε σεξ, πρέπει να πω στον άντρα μου την 11η της Αργεντινής, μετά τον θάνατο του Μαραντόνα ειδικά. Πρέπει να του πω την 11η της Αργεντινής για να μπορέσει έτσι να ενθουσιαστεί λιγάκι. Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα και θέλω λίγο τη βοήθεια σου. Τελευταίο άντρας μου επανήλθε στην κανονικότητα, δηλαδή για να ερεθιστεί πρέπει να του πω την 11η της Ομόνοιας και κάποιες φορές για να σταματήσει να είναι τόσο ενθουσιασμένος πρέπει να του πω και την 11η του Αποέλ. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω όμως είναι ότι με τις αλλαγές που κάνει ο κύριος Μπέρκ συνέχεια στην 11η της Ομόνοιας δυσκολευόμαστε. Γιατί την μια εβδομάδα του λέω Κυριακίδης, Μαυρίας, Βενιζέλου, Παναγιώτου, Κίκο, Κούσουλος, Χαραλάμπος, Τζονής, Λοΐζου, Ασάν, Τεντούρης. Έτσι και αυτήν την εβδομάδα πήγα να του πω Κυριακίδης, Μαυρίας, σταμάτησε. Δηλαδή μου όλο είναι λάθος. Δηλαδή γιατί είναι λάθος, αλλά είναι άλλη 11η. Α, και πάω και ψάχνω, πρέπει να βρω την άλλη την 11η. Έτσι όπως είμαστε εκεί στο κρεβάτι, πρέπει να πάω στο ίντερνετ να βρω την καινούργια την 11η της Ομόνοιας και να πάω πίσω να την μάθω απ' έξω μάλιστα. Και δεν με αφήνει να κρατώ ούτε κόλλες. Δηλαδή πρέπει να πάω πίσω και να του πω ότι είναι ο Φαμπιάνο, είναι ο Χούμποτσαν, ο Λάγκ, ο Λέζιαξ, ο Γκόμες, ο Γκόμεθ, ο Παππουλής, Μπότεακ, Τιάγκο, Σενέ. Ναι. Και μετά έχει και κάποια πράγματα όταν δεν βγάζουν την 11η πριν. Δηλαδή, αν δεν βγάζουν την 11η, δεν μπορούμε να έχουμε σεξουαλική ζωή. Είμαι μια εργαζόμενη γυναίκα. Είμαι μια γυναίκα η οποία δουλεύει πάρα πολύ σκληρά να βγάλει προς το ζή. Και μια φορά την εβδομάδα που βρισκόμαστε με τον σύζυγο μου σεξουαλικά, δεν θέλω να τη χάσω. Τι πρέπει να κάνω εγώ, πού πρέπει να αποταθώ. Πρέπει να αποταθώ στην ΚΟΠ, στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Δεν γίνεται να μην βγάζουν τις 11ης πριν να τις ξέρουν ο κόσμος. Θα τις ξέρουμε κι εμείς που έχουμε κάποιες ανάγκες. Ευχαριστώ, Μίμη. Περιμένω την απάντησή σου.
Και αν ακούει κάποιος από την ΚΟΠ, σε παρακαλώ, πέστε τους να βγάζουν τις εντεκάδες λίγο πιο σύντομα. Και στους προπονητές, δεν είναι ανάγκη να αλλάζουμε την εντεκάδα κάθε Σαββατοκυριακό. Δεν είναι ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητή μου, τι να σου κάνω, ειλικρινά, έμπλεξες κοπέλα μου. Η μόνη μου συμβουλή είναι το κουράγιο που μπορώ να σου δώσω. Κατά τα άλλα, και εσύ προετοιμάστο λίγο, ενώ προετοιμάστο έτσι, δεν ξέρω εγώ, μπες το ίντερνετ και δεν πιάνει εντεκάδα στη σημερινό μάτς. Κάμε λίγο πράκτης. Θα σου πω έναν σλόγγαν, μια δήλωση, κάτι τέτοιο, δεν τώρα ησυχίστηκα με αυτό που μου είπες, της Elizabeth Cotty Station, που ήταν από τις σημαντικότερες ακτιβίστριες του κινήματος των σουφραζέτων. Καλύτερη προστασία που μπορεί να έχει μια γυναίκα είναι το κουράγιο της. Κουράγιο. Παίξε μπάλα. Ναι. Ο πατέρας του performance artist είμαι, Μιμή. Πραγματικά, τι να πω. Τι να πω. Το τελευταίο που πραγματικά θέλει να κάνει ο γιος μου, αλλά τώρα άκουσον τι θέλει να κάνει. Αυτή τη στιγμή θέλει να βγει πάνω σε έναν μπάσαλο της ηλεκτρικής, ντυμένος πούλουκος της Ομονίας, και να αγγίξει τα καλώδια και να συσκοτήσει την κοινότητα μας ουρλιάζοντας «Είμαι ο βασιλιάς της νύχτας». Αυτό είναι το πλάνο του. Ας το ξαναπώ. Θέλει να βγει σε έναν μπάσαλο της ηλεκτρικής, ντυμένος πούλουκος της Ομόνιας, να αγγίξει τα καλώδια και να συσκοτήσει την κοινότητα μας ουρλιάζοντας «Είμαι ο βασιλιάς της νύχτας». Τώρα εγώ τι να κάνω. Να τον αφήσω και να ησυχάσω, ή να μην τον αφήσω και έτσι να μην χάσω και τη φοιτητική χορηγία που παίρνει επειδή κάνει μεταπτυχιακό ακόμα. Ευχαριστώ πολύ, Μίμη. Θα αναμένω την απάντησή σου. Αφήσ' τον. Θέλω να τον αφήσεις. Θέλω να τον αφήσεις να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει. Εν παιδί σου, εν αίμα σου, εν καλλιτέχνης, ό,τι γουστάρει μπορεί να κάνει. Μα να πεθάνει. Ανθρωπολογία και σύγχρονη τέχνη, κυρίες και κύριοι. Δεν θα βάλω εμπόδιο σε κανένα να κάνει αυτό που θέλει. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πεθάνει, ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει. Αν θέλει να πεθάνει, ξέρει που πάει να δώσει. Ξέρει. Να του πω εγώ σταμάτα. Μα ποια είμαι εγώ να του πω σταμάτα. Συμβουλευτείτε έναν. Όχι, είμαι συμβουλευτή. Καλή να μπαίνω συμβουλεύτου. Εντάξει. Άφησε τον. Ένα φοηθεί. Πιστεύω να κατεβεί. Έτσι. Πέτου. Ενημέρωσε τον ότι να τον πια ηλεκτροπληξία. Να πεθάνει. Ενημέρωσε τον ότι θα έχει άλλε ευκαιρίε να κάνει το δημιουργικό του ταλέντο πράξη. Που τα μέσα έτσι. Μουλιές και σκόνη και θρύψαλα. Παρακαλώ. Είμαι ο Στάθης, σταθερά μαζί σου. Να σε θωρώ, να σε παρακολουθώ, να σε ακούω, να σε θαυμάζω. Να αντλώ αμέτρητα σκήπες ενοξίας και έμπνευσης. Γεια σου, Στάθη μου. Θέλω, Μιμή μου, επίσης να σου δώσω έξτρα συγχαρητήρια σήμερα για την εκπομπή. Ευχαριστώ. Οι γυναίκες είναι ό,τι ομορφότερο και πολυτιμότερο υπάρχει στις ζωές των ανδρών. Εντάξει, έχεις όλα πολύτιμα πράγματα, αλλά σίγουρα οι γυναίκες είναι μέσω top 3. Μπράβο, τουλάχιστον. Μιμή μου, δυστυχώς ή ευτυχώς, η προσωπική μου εμπειρία με το αντίθετο φύλλο είναι περιορισμένη. Επειδή, όπως γνωρίζεις, ζω μεγάλο σαν είπα στο ορκό, καλό Παναγιώτη, και οι κοπέλες είναι μετρημέρες. Μερικές μετά το σχολείο φεύγουν πάνω στη χώρα, άλλες χαρτώνονται νωρίς, και εντάξει, κακά τα ψέματα,
άρχισα να οριμάσω κι εγώ. Έχαλα ενδιαφέροντα μιμή τότε, παρά να βρω γενέκα. Να βρω γενέκα ήταν κάμε στις εννιές μου. Εβουρσές μάπες, εσύ να καραόλους, κάμε μανιτάρι, έτω. Που έπηξε ο νους μου, γύρωψα να αποκατασταθώ, αλλά ατύχησα. Κάτι έπρεπε να έκανα λάθος. Εν τότε που αρχίσα να θυκευάζω βιβλία για τις γυναίκες. Ξέρεις πως θυκευάσα η μίμη μου? Πόσα? Πολλά. Θυκευάσα όψεις της γυναικείας ταυτότητας. Εκείνος εκείνη, μια μητέρα γεννιέται, κοστίζει μέρες στον παράδεισο. Όλα όσα σκέφτονται οι γυναίκες. Εκείνος φταίει, όχι εσύ. Η θεά εντός. Η Αφροδίτη φλέγεται και ο Άρης παγώνει. Αλλά ένα βιβλίο μου έκανε εντύπωση πολύ, μιμή μου. Ξέρεις ο Μπουκόφσκι? Έγραψα βιβλίο οι γυναίκες. Οφείλω να ομολογήσω ότι η προσέγγιση του Μπουκόφσκι έκανε μου τεράστια εντύπωση. Τόσο πολλά που εμετέφρασα από σπάσματα στα κυπριακά και αφισοκόλλησα να πάστε στο λεωφορείο στο έμπαγε στο εύκα του χορκού. Θέλω να βοηθήσω και ήθελα να βοηθήσω οποιοδήποτε συγχωριανό μου που βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση μαζί μου. Μου επιτρέπεις παρακαλώ μη μου να σου απαγγείλω μερικά αποσπάσματα? Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Είμαι Βουτσίνους που μερικοί φωνάζουν τους αισθηματίες. Συγκινούν με τα ανούσια ομιτσοπράματα. Τα ξιασμένα γυναικεία παπούτσια που κάτω από την καρκόλα, η ξιασμένη μασούα πάνω στον νηπτήρα, ο τρόπος που σαν λαβατούν, πάω κατουρίζω. Τα κοτσούθια που πιάνουν τα μαγιά τους, οι ατέγιωτες νύχτες που γινούμαστε μαζί νένα, γινούμαστε τσαλάκι, μέσα στους καυκάες και μέσα στους πασαμάες. Όταν καθόμασταν μέσα στο Volkswagen μου, όταν θυμούμουν τους παγιούς μου έρωτες η ώρα τρεις τα χαράματα, όταν ροχάλιζα, όταν ροχάλιζαν τσίνες, όταν σαν εσκιάβαζα την εφημερίδα μου έρχεται μου να στρέψω γιατί σκέφτομουν «Καλά ρε, τώρα τούτοι εμπαντρεμένοι με τον αμπάλατο». Συγκινούν με τα μικροπράγματα. Να θυμούμαι που τα έπινα, που εχόρευκα, που εφλερτάρισκα, που εφλερτάρισκα μητά μου και η αγάπη, αρώτησε με μια βολάνη Βαλερή. Η αγάπη δεν παρουσιάζει προβλήματα σε εκείνους που είναι τετρακοσάριες. Η αγάπη εσάν να μάχεσαι να κουβαλήσεις το τάσπινο σκουπισκιό πάνω από έναν ποταμό με κάτουρα. Ούτως ή άλλως, οι ανθρώπινες σχέσεις είναι αδιέξοδα. Μόνο οι πρώτες και αυτομάτες αξίζουν. Μετά χάνεται η μαγεία και προσπάζεται η φάση. Το παραπάνω που μπορούμε να αντέξουμε είναι μάξιμουμ 2,5 χρόνια. Μιμή μου, αφήνω σε αυτά τα αποσπάσματα. Ελπίζω να βοηθηθούν όσοι στο ακροατήριο σου ακούν και μακάρι ο κάθε άνθρωπος να βρει ό,τι αρήν του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εγώ πολύ. Αγαπητέ μου Στάθη, αυτή τη στιγμή σήμερα με συγκίνησες. Είδα μια ακόμα πιο ευαίσθητη την πλευρά σου και πραγματικά θέλω να σου ευχηθώ να έβρεις την αγάπη που ζητάς, την γυναίκα που ονειρεύεσαι και να μην είναι μόνο 2 εβδομάδες αλλά να είναι χρόνια ολόκληρα. Να, όταν ονειρεύεσαι, να το πράττεις. Δηλαδή, ό,τι ονειρεύεσαι, να πράττεις εκείνον που ονειρεύτηκες. Ξέρω ότι στο χορκό μπορεί να μην έχει πολλές, αλλά είμαι σίγουρη ότι δεν θα σου πω ότι έχει μια, έχει και 3 υποψήφιες που αξίζουν να είναι δίπλα σου. Είμαι σίγουρη. Ενώ σου βάλω το 3 για να μην κάνουμε και που το interview που λαλούμε. Specific πράγματα. Θέλω να κάνεις μωρά. Πραγματικά. Θέλω να ταξιδέψεις τον κόσμο με τη συγκεκριμένη σύντροφο, όποια γουστάρεις. Και όταν δεν είσαστε ευτυχισμένοι με το τέρι σας, ξέρω εγώ, και καταλαβαίνετε ότι κάπου έφτασε στο τέλος του, αν πρέπει να το αφήσεις για να έρθει το επόμενο. Είναι σκληρό,
αλλά είναι εκείνον που χρειάζεται. Νομίζω ότι το καταλάβαμε. Δηλαδή, όσο και αν δυσκολευτείς, αν δεν φτάσεις στο τέλος, καινούργια μέρα δεν θα ξεκινήσει. Ευχαριστώ. Έχασα την πένα μου. Πού είναι η πένα μου? Πένα μου, πένα μου. Εγώ πλέον κάνω τη Μοναλίζα τώρα. Κομματάκι, κομματάκι. Πρώτα κάνουμε το περίγραμμα. Καλή χρονιά, χαίρετε. Αγαπητή Μίμη, σε παίρνω τηλέφωνο, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Είμαι ο άντρας της Γεωργιάνας. Ήθελα να σου πω ότι το έχω βαρεθεί. Κάθε Δευτέρα με βάλει να σου αφήνω μήνυμα. Γράφει 7 σελίδες και 8 σελίδες επιστολές. Ο σκύλος είναι μέσα στο σπίτι. Οι κότες που έχουμε στην αυλή μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Είναι σύζυγος που την αγαπώ, τη Γεωργιάνα, αλλά αυτό το πράγμα έχει γίνει πάρα πολύ, πολύ μεγάλο. Μπορείς να τρέξεις πίσω στα επεισόδια για να δεις τι επιστολές έχω γράψει. Κάθε Δευτέρα δεν κάνω τίποτε άλλο εκτός από το να κάθομαι και να μου υποβάλλει να μου λέει την επιστολή, να την εγγράφω και να πρέπει να την πω εγώ. Γιατί αυτή ντρέπεται να βγει στο τηλέφωνο. Την αγαπώ τη γυναίκα μου, έχει ένα πολύ καλό μισθό, είναι στην τεχνική σχολή, προσφέρει στο σπίτι. Έχουμε και τέσσερα μικρά παιδιά, τα οποία προσέχει και φροντίζει τέλος πάντων. Είμαστε και μέλη ενός κομμάτου, δεν θα πω τώρα το κόμμα. Αλλά ένα κόμμα της θρησκείας, της οικογένειας, της πατρίδας κλπ. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα κάθε Δευτέρα να γράφει επιστολές και να πρέπει να τις λέω εγώ, δεν μπορώ. Ένα λεπτό, Γεωργιάνα, μπορεί να δικά μου την επιστολή, αγάπη μου. Δώσ' μου τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο που αφήνω από τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, να σε κλείσω τώρα, εντάξει. Λοιπόν, μη σε παρακαλώ, όχι σε. Εγώ σε παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ. Να κλάψω σήμερα, παιδιά. Το λοιπόν, ένα μήνυμα, να αφήσω τη γυναίκα σου, που καθηγήτρια κιόλας. Από την πολιτικών, δεν ευκάλω και αγράμματα μου. Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να έχω τη δική μου φωνή, είπε η συγκεκριμένη. Και τώρα που την έχω, δεν πρόκειται να σιωπάσω. Θα το ξαναπώ. Μόνο στην αγαπητή καθηγήτρια που παίρνει, βασικά δεν παίρνει τηλέφωνο, παίρνει μόνο ο άντρας της. Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να έχω τη δική μου φωνή. Τώρα το ξαναβάρχεις. Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να έχω τη δική μου φωνή. Τώρα που την έχω δεν πρόκειται να σωπάσω, είπε η πολιτικός. Αυτόν, αγαπητή μου Γεωργιάνα, πως σε λένε, τέτοια μέρα σε παρακαλώ. Έφκα στο τηλέφωνο και μιλά μας. Παρακαλώ. Καλή χρονιά. You know my name by now, Anna. I'm George. I have a problem again. You know, I'm listening to you. Εγώ από να μπορώ να δεις ότι είμαι πελός και έχω προβλήματα. Αλλά εγώ σου πω να μπορώ είναι. Okay. So, every Wednesday, I want to, you know, when I was in Manchester, every Wednesday, I was eating fish and chips. You know, I used to chip each other, man. I got no fish and chip in the newspaper, salt and vinegar. Chipping that somewhere with my friends, and we had like a cheapy Wednesday, right? The Hamim Stomini, when I was a fish and chip shop, the Hamim Gogado. So last week, I placed my order for the 6th of January, 2021. Well, chip got fish and chips, I've got corn chips, salt and vinegar. I've got a parea nartipano, a family, a party, a lot of ferry diaphora, goes my spoil of my friends, you know, and I've got a little callo in it, and I'm a minute to take a nail, anyway. So I got a telephone on the 5th, I placed my order, on the 6th. Λάτο, what's φώτα, λάτο, what's φώτα, λάει μου φώτα, λάλη μου, ελα αργία, what's αργία, λάτο, αργία, λάλη μου, όχι, holiday,
Να το έχει holiday on the 6th του. It's a bank holiday, να φάνε bank holiday στο England. Λαλή μου, είναι αργία, λαλή μου. Αργία, φώτα. I don't know what φώτα is. Να το, I place my order, λαλή μου. Το fish and chips. Λαλή μου, άγγερο, λαλή μου, σωκώ άλλη τετάρτη. Να το έθελα, λαλή μου, θέλω τώρα. Λαλή μου, παίρνε κάμε, λαλή μου. Να το, I order, δεν θα πάει κάμω. Ναι, what's the thing? Λαλή μου, anyway, πάρουμε στο άλλο, πάω fish shop που πουλά fish fresco, you know. Πώς είναι τα islands, I don't know what the name is. Anyway, λαλή μου, she's caught. Λαλή μου, what? Λαλή μου, she's caught. Λαλή μου, what? Λαλή μου, she's caught. Λαλή μου, έχω carry caught. Λαλή μου, όχι, με περιπέζει με λαλή μου, caught. Λαλή μου, she's caught να κάνουμε fish and chips. Λαλή μου, έχω παρπούνι. Λαλή μου, να κάνω παρπούνι fish and chips, 20 ευρώ κιλό. Λαλή μου, ένοχο, λαλή μου, άισμε. Λαλή μου, κάνουμε barbecue. Όπα έφυγαλα από freezer, που δεν το είχα κάτι kebab στο freezer. Πάω μέσα στο δούμε που έκαμε μου εμβολάβω, αλλά του έκαμε μου να μου κάνει φουκούλα, που μου το πω στον ψιστοριά. Τι είχαμε, ενίο, θωρώ τσιμέτο. Λάτω, καλά λάτω, αν έκαμε ψιστάκια, μου κάνει όλο φορά λάτω. Λάλη μου έβαλα στο τσιμέτο, βάζει τη φουκούλα, τα φόβασα μου κάνει ψιστάκια, να με βάλω φουκούλα του. Λάλη μου έκαμε σου βάλει φουκούλα, πάω πιέσει φουκούλα του, εφόταου. Εφόταου λάτω, εγκλειστά είναι εσύ φουκού. Λάλη μου πιένε, λάλη μου άναψε το τσάκι. Έκαμε μου τσάκι, πάω στο τσάκι. It's smoky. I mean it's smoky. In the house, smoky. Lado, it's smoky. Come, lado, I'll fix it. Anyhow, Jackie, guys, Mujaki, lado, I'll come and fix it, lado. I can't cook, lado. I'm gonna go kebab tora. I'm finding more fish and chips. You're learning about Alexia Conde. Exaginis Anarto. Lalimu, I can't, lalimu, father, lalimu. Lado, I'm on fire, lado. Just here, I'm father, lalimu, father, lalimu, tali, ali, abu deftera. I'm gonna be in the kitchen, lado, kitchen, I'm gonna be very sakoma, lalimu. All lalimu, enirte, lado, enirte, lalimu. They enirte, lalimu. We're not from about Italy. Lado, elangia from about Italy, but you must have been serving, I'm from a kitchen. Lalimu, I'm not gonna, lalimu, I'm from about Italy. So I'm waiting. So I have nothing τώρα. Έχω και τα kebabs, ξυπάνω τα kebabs, I have nothing to offer. I don't know what to do. Can I come to your place? You know, have a few beers, θα είχαμε. Από ένα ανέκδοτο, because I really like you, Mimi, you know. It doesn't look like it, I like you. You know, θα παίξουμε σπάστρο, να βάλουμε, you know, θα παίξουμε a scrabble. Από ένα ανέκδοτο, you know. Να, αφέρω Ιόνι, no, alright. Anyway, I just wanted to have a problem. I have a lot of problems in Cyprus, you see. And I'm alone. I'm alone. Nobody. Anyway. Bye, George. Bye. Πέτε μου τώρα να μπούμε τούτος ο άνθρωπος. Αυτό το επεισόδιο είναι το πρώτο. Με μουσικίζεστε, πάμε να εορτάσουμε, να χαρούμε, να μπούμε καλά. Υπήρχε μια μεγάλη φωνή, μια μεγάλη καταστροφή σε αυτόν τον κόσμο. Το 2020 ετέλειωσε, πάμε για τα καλύτερα. Χωρίς μάσκες, χωρίς πλαστικά καλαμάκια, χωρίς πλαστικά μιας χρήσης. Χωρίς 5G, κανονίστε την πορεία σας, μην αναβαθμίσετε το ίντερνετ σας, γιατί κάτι έχει σμήρα σας, ειλικρινά. Εύκατε στους δρόμους, διαδηλώστε, όταν είμαστε πάρα πολλοί. Ζήσε τη ζωή σου όσο καλύτερα γίνεται. Ξέρεις κάτι, αν εισβήσει ο ίδιος, ενάχεις ακριβώς 9 λεπτά, να διανύσεις αυκάτια ανοιτά, με μπέικο. Όταν είμαστε πάρα πολλοί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει δημοκρατία. Πόσες φορές θα σας το πω, πόσες φορές. Ευχαριστώ. Κλείνοντας, θέλω να σας ευχηθώ καλή χρονιά καταρχάς, με ό,τι καλύτερο πάντα, με υγεία. Γι' αυτό την έφερα. Είναι η υγεία αυτή, δεν είναι η Αφροδίτη. Αύριο είναι τα φώτα, θέλω να φωτιστούν οι ψυχές σας, οι καρδιές σας, τα κορμιά σας, τα μυαλά σας. Θέλω να εμπνευστείτε από γυναίκα. Βρείτε μια και εμπνευστείτε, γίνετε ακόμα δυνατότερες, ακόμα πιο κυριάρχες, ακόμα πιο δημιουργικές. Θέλω να κλείσω, μα πια να πρώτο αναφέρω. Να αναφέρω την Νάντια Κομανέτη που ήταν η πρώτη που έπιασε το απόλυτο 10 στη ρυθμική γυμναστική.
να συνεχίσω με την Κατερίνα Σουίντσερ, που ήταν η πρώτη γυναίκα που έτρεξε στο μαραθώνιο της Βοστόνης το 1967 με τον αριθμό 261 και την σταματούσαν οι άντρες συνοδοιπόροι της, καταλάβετε. Να πω για την πρώτη γυναίκα πιλότων που πέταξε μόνη της στον Ατλαντικό ωκεανό το 1928. Γίνεται η πρώτη γυναίκα που θα κάνετε κάτι. Και αν δεν είσαστε η πρώτη, γίνεται η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη. Αλλά σηκωστείτε και αδράξετε την κάθε ευκαιρία. Γαμίστε τους.